Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Καβάλας, τον κύριο Άγγελο Τσατσούλη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, φίλε. Να είστε καλά. Κύριε Τσατσούλη, στείλατε επιστολή στο Δήμο Καβάλας και τον Οργανισμό Λιμένα και ζητάτε μείωση των τελών χρήσης τραπεζοκαθισμάτων έως και 50%. Πόσο είναι εφικτό αυτό και αν σας έχουν απαντήσει μέχρι τώρα? Δεν μας απάντησε κανένας. Θεωρούμε όμως ότι είναι εφικτό, διότι αν λάβουμε τα δεδομένα τα οποία ισχύουν σήμερα στην αγορά, πληρώνουν οι επιχειρήσεις αυτές, καταλαβαίνετε ότι είναι αδύνατο να ανταποκριθούν σε αυτές τις υποχρεώσεις. Αν δούμε ότι η πτώση του τζίρου είναι τεράστια, η αύξηση του ΦΠΑ, η μείωση των τιμών που κάποιοι καταστηματάρχες κατάφεραν να κάνουν, έχει δημιουργήσει μια ασφυκτική κατάσταση όσον αφορά τη ρευστότητά τους. Επομένως, κινδυνεύει και η βιωσιμότητά τους. Είναι επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν αρκετό προσωπικό, ναι, στη δύναμή τους. Επομένως, θεωρούμε ότι και ο Δήμος και ο ΟΗΚ θα πρέπει να το δουν κάπως διαφορετικά, έτσι ώστε να στηρίξουμε αυτές τις επιχειρήσεις που, όπως σας είπα, απασχολούν πάρα πολλά νέα παιδιά και αδερφούς. Είναι πολύ δύσκολη η οικονομική κρίση που περνάμε αυτή τη στιγμή και σαφώς ίσως θα πρέπει να βρεθεί κάποια λύση και άμεσα, φαντάζομαι, τουλάχιστον εγώ. Η λύση δεν είναι άμεση. Πραγματικά είχαμε πάρα πολύ, με πολύ μεγάλη ένταση, θα έλεγα, παράπονα των μελών μας σχετικά με αυτό το κόστος που πληρώνουμε, ναι, για τη χρήση των τραπεζοκαθισμάτων. Καταλαβαίνετε ότι εμείς θα πιέσουμε, περιμένουμε 2-3 μέρες να συνδυάσουν τα αρμόδια όργανα και των δύο οργανισμών και του Δήμου, δηλαδή και των, και από εκεί και πέρα θα προσπαθήσουμε με άλλους τρόπους να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις μας. Σαφώς. Κύριε Τσατσούλη, σήμερα διαβάσαμε για την υπηρεσία μια στάση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, με την οποία μια εταιρεία μπορεί να στηθεί με κεφάλαιο, ναι, 20 ευρώ, παίρνοντας αφημί σε μια ώρα. Πιστεύετε ότι μια τέτοια πρωτοβουλία βοηθάει την επιχειρηματικότητα, και αν ναι, έχει κάτι αντίστοιχο στα υπόψη του το Επιμελητήριο Καβάλας? Ναι, κοιτάξτε τώρα. Προφανώς δεν ασχολείται πολύ συχνά με το ρεπορτάζ του Υπουργείου Καβάλας, διότι του Υπουργείου Καβάλας από τις 4 Μαΐου του 2011, παραλαμβάνω, 4 Μαΐου του 2011, ναι, έχει δημιουργήσει, ένα χρόνο πριν και κάτι δηλαδή, έχει δημιουργήσει την υπηρεσία μιας στάσης, από την οποία δημιουργούνται επιχειρήσεις μόνο με επίσκεψη στο επιμελητήριο. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή στο Γενικό Εμπορικό Μητρό, που στην ουσία το εφαρμόζουν όλα τα επιμελητήρια πλέον και όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, ναι, είναι ότι δεν υπάρχει αλληλοσύνδεση των οργανισμών. Εμείς μπορούμε να δώσουμε και σε 10 λεπτά αφημί, εμείς το δίνουμε τα αφημί, από τη στιγμή που είμαστε διασυνδεδεμένοι με τις τάξεις. Από εκεί και πέρα το πρόβλημα που υπάρχει είναι η σχέση είτε με το ΙΚΑ είτε με τον ΟΑΕ, που εκεί τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα λόγω όχι καλού μηχανολογικού εξοπλισμού, κάποιων υλικών τα οποία δεν υπάρχουν σε αυτούς τους οργανισμούς, υλικά, χαρτί εννοώ, φάξ εννοώ, τόνερ εννοώ, τέτοια, ναι, πράγματα, ναι, έχουν φτάσει. Και αναγκαζόμαστε αντί να δημιουργείται σε μια ώρα μια εκκλήση που θα μπορούσε να το κάνει, ναι, να γίνεται σε 2 και 3 μέρες. Αλλά πάλι είναι μια βελτίωση σε αυτή την. Αυτή οι 2-3 μέρες είναι βελτίωση πραγματικά το να δημιουργείται μια επιχείρηση. Και βέβαια είναι αυτές οι εταιρείες που είπατε προηγουμένως για τα 25 ευρώ είναι ένα. 20 τουλάχιστον για το Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, δεν ξέρουμε εδώ. Που μπορεί να δημιουργηθεί ιδιωτική κεφαλαϊκή εταιρεία με ευρώ. Μάλιστα. Λέων, οι οποίες είναι κάτι μεταξύ ΑΕ και ΕΠΕ, είναι σε αυτό το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε πριν τις εκλογές 6 Μαΐου, ναι, όπου ενίσχυε την επιχειρηματικότητα και αφαιρούσε εμπόδια την επιχειρηματικότητα. Υπάρχουν ενδιαφερόμενοι που να ανοίγουν, να παίρνουν αφημί και να ανοίγουν κάποια εταιρεία, ναι, εδώ στην Καβάλα? Το ισοζύγιο, γραφών διαγραφών που είδα στις 30 εκτού, ναι, είμαστε περίπου θετικοί κατά 48 επιχειρήσεις. Βέβαια, η ποιοτική ανάλυση αυτής της διαφοράς, δηλαδή είχαμε περίπου 530 εγγραφές και 490 κατοικοί διαγραφές. Οι διαγραφές ήταν εταιρείες ΩΕ, ΕΠΕ και λιγότερες ατομικές, ενώ οι εγγραφές ήταν κυρίως ατομικές. Μάλιστα. Οπότε καταλαβαίνετε ποιοτικά δημιουργεί μεγαλύτερο πρόβλημα στην ανεργία. Μάλιστα.
Κύριε Στατσούλη, μια ερώτηση ακόμη. Πριν από λίγη ώρα, σε συνάντηση που είχε η ΓΕΣΕΒΕ και η ΕΣΕΕ με την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, οι εργοδότες δήλωσαν ότι δεν έχουν πρόβλημα να επαναφέρουν τον κατώτατο μισθό στα επίπεδά του πριν τη μείωσή του κατά 22%. Πιστεύετε ότι σε μια τέτοια θέση έχει βάση, είναι εφικτό κάτι τέτοιο? Κοιτάξτε, φυσικά είναι εφικτό από την άποψη ότι θα πρέπει να βρεθεί και ισοδύναμη μείωση έτσι ώστε να αποκτήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας. Ναι. Η πρόταση όλων των εργοδοτικών οργανώσεων και συνδικαλιστικών φορέων πάντοτε ήταν να μειωθεί μεν το κόστος της μισθοδοσίας προς τις επιχειρήσεις χωρίς να κατεβεί ο μισθός του εργαζομένου. Δηλαδή, οι ασφαλιστικές εισφορές, οι φορολογικές εισφορές, αυτά θα μπορούσαν να μειωθούν προς όφελος της επιχείρησης, να μην έχανε ο εργαζόμενος, έτσι ώστε να κερδίζαμε και ανταγωνιστικότητα και να δουλεύαν περισσότερα άτομα. Δυστυχώς όμως, δεν ξέρω για ποιο λόγο, η προηγούμενη κυβέρνηση δεν θέλησε καν να ακούσει την πρότασή μας. Είναι αυτό που έλεγε πάντοτε η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, μπορεί να μειωθεί το μη μισθολογικό κόστος. Αυτό δηλαδή που παίρνει ο εργαζόμενος στο χέρι. Μπορεί να μειωθεί το κόστος της γραφειοκρατίας, μπορούν να γίνουν πιο ευέλικτες μορφές εργασίας χωρίς να μειωθεί ο μισθός. Δηλαδή δεν επιτρέπεται την πρώτη μέρα που έρχεται, αν δεν γράψει τον εργαζόμενο, να σου βάζουν 1.000 ευρώ, 1.200 ευρώ πρόστιμο. Έτσι, υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορούν να βελτιώσουν εκτός από τη μείωση του μισθού την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών μας. Δυστυχώς όμως, δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν εφαρμόζονται. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσατσούλη. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή νύχτα. Καλό σας βράδυ.